Σκεφτήκατε ποτέ να μιλήσετε σε κάποιον ενώ ονειρεύεστε? Λοιπόν, φαίνεται ότι οι επιστήμονες στην Καλιφόρνια έχουν καταφέρει αυτό το φαινόμενο να το φτάσουν πολύ κοντά στην πραγματοποίησή του. Πέτυχαν την πρώτη αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ ατόμων μέσω διαυγών ονείρων. Μία εταιρεία νευροτεχνολογίας ισχυρίζεται ότι έχει κάνει μία πρωτοποριακή ανακάλυψη, επιτυγχάνοντας την πρώτη περίπτωση επικοινωνίας μέσω ονείρων. Σε ένα πρωτοποριακό πείραμα της startup εταιρείας REM Space, με έδρα την Καλιφόρνια, δύο άτομα πέτυχαν μία σημαντική ανακάλυψη στην επιστήμη των ονείρων, επικοινωνώντας ενώ βρίσκονταν σε διαυγή όνειρα. Το πείραμα, το οποίο περιλαμβάνει την αποστολή ενός απλού μηνύματος μεταξύ των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια του ύπνου REM, θα μπορούσε να φέρει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε τα όνειρα, την επικοινωνία και τις εφαρμογές ψυχικής υγείας. Αν και οι ακριβείς τεχνικές λεπτομέρειες του πειράματος παραμένουν άγνωστες, οι αναφορές δείχνουν ότι οι δύο συμμετέχοντες συνδέθηκαν εξ αποστάσεως, ο καθένας από το σπίτι του, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο εξοπλισμό. Το πείραμα πραγματοποιήθηκε στις 13 Οκτωβρίου και αντιπροσωπεύει την πρώτη φορά που εδραιώθηκε η επικοινωνία μεταξύ δύο ατόμων που ονειρεύονται διαυγή όνειρα. Διαυγές όνειρο ή αλλιώς συνειδητό όνειρο είναι κάθε όνειρο κατά το οποίο το άτομο έχει συνείδηση ότι ονειρεύεται, ενώ το όνειρο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι συμμετέχοντες ήταν και οι δύο έμπειροι στα διαυγή όνειρα, που σημαίνει ότι είχαν βελτιώσει την ικανότητα να γνωρίζουν ότι ονειρεύονταν ενώ ακόμα κοιμόντουσαν. Τα διαυγή όνειρα εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του σταδίου REM, του ύπνου, μία περίοδο που ο εγκέφαλος είναι πιο ενεργός και τα όνειρα ζωντανά. Ο Μάικλ Ραντούγκα, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της REM Space, τόνισε τη σημασία αυτού του επιτεύγματος λέγοντας: «Χθες η επικοινωνία μέσω ονείρων έμοιαζε με επιστημονική φαντασία. Αύριο θα είναι κάτι τόσο συνδυσμένο που δεν θα μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή μας χωρίς αυτή την τεχνολογία. Αυτό ανοίγει την πόρτα σε αμέτρητες εμπορικές εφαρμογές, αναδιαμορφώνοντας τον τρόπο που σκεφτόμαστε, την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση στον κόσμο των ονείρων». Το πείραμα της REM Space περιέλαμβανε τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου ενός διακομιστή, μιας συσκευής για την παρακολούθηση της εγκεφαλικής δραστηριότητας και Wi-Fi. Η τεχνολογία επέτρεψε την παρακολούθηση των εγκεφαλικών κυμάτων σε πραγματικό χρόνο, η οποία βοήθησε στον εντοπισμό πότε οι συμμετέχοντες εισήλθαν στη φάση του διαυγούς ονείρου, σύμφωνα με τη Mail Online. Μετά την επιβεβαίωση μιας διαυγούς κατάστασης, ο διακομιστής δημιούργησε μία λέξη σε μία μοναδική γλώσσα και τη μετέδωσε στον πρώτο συμμετέχοντα μέσω ακουστικών. Το άτομο, ενώ ακόμα ονειρευόταν, επανέλαβε τη λέξη και η αντίδραση καταγράφηκε και αποθηκεύτηκε στον διακομιστή. 8 λεπτά αργότερα, όταν ο δεύτερος συμμετέχον είδε ένα διαυγές όνειρο, το αποθηκευμένο μήνυμά του μεταδόθηκε. Στη συνέχεια, επανέλαβε τη λέξη όταν ξύπνησε, ολοκληρώνοντας την πρώτη γνωστή περίπτωση αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων σε ονειρική κατάσταση. Όπως προαναφέραμε, το διαυγές όνειρο συμβαίνει όταν ένα άτομο συνειδητοποιεί ότι ονειρεύεται. Αυτή η επίγνωση παρέχει σε αυτόν που ονειρεύεται τον έλεγχο των πράξεών του στο όνειρο, επιτρέποντάς του να αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον του συνειδητά.
Η τεχνολογία της REM Space αξιοποίησε τα μοναδικά μοτίβα εγκεφαλικής δραστηριότητας του διαυγού σωνήρου, παρακολουθώντας τα εγκεφαλικά κύματα των συμμετεχόντων και ενεργοποιώντας τη μετάδοση ενός μηνύματος μόλις τα υποκείμενα έφτασαν στην κατάσταση του συνειδητού ονείρου. Παρά τον ενθουσιασμό γύρω από αυτήν την ανακοίνωση, τα αποτελέσματα του πειράματος δεν έχουν ακόμα υποβληθεί σε ανεξάρτητη επαλήθευση. Αν και η REM Space δεν έχει ακόμα αποκαλύψει τη συγκεκριμένη τεχνολογία και τις διαδικασίες που εμπλέκονται στο πείραμα, αυτό έδειξε τη δυνατότητα συνδυασμού της τεχνολογίας με το διευγές όνειρο. Ενώ τα ευρήματα της REM Space είναι προκαταρτικά, ανοίγουν δυνατότητες για διάφορες πρακτικές εφαρμογές. Εάν περαιτέρω έρευνα επιβεβαιώσει την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας μέσω των ονείρων, η τεχνολογία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για θεραπείες ψυχικής υγείας, όπως η διαχείριση της διαταραχής μετατραυματικού στρες ή του άγχους, επιτρέποντας στα άτομα να αντιμετωπίσουν τραυματικές εμπειρίες μέσα σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον ονείρων. Η εκπαίδευση δεξιοτήτων μπορεί επίσης να ωφελήσει, καθώς οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν να εξασκήσουν σύνθετες εργασίες ή τεχνικές επίλυσης προβλημάτων μέσα σε ένα όνειρο. Εάν σας αρέσει το βίντεο που παρακολουθείτε, μπορείτε να βοηθήσετε το κανάλι μας πατώντας like, κάνοντας εγγραφή και κοινοποιώντας το. Εάν είστε ήδη εγγεγραμμένοι, παρακαλώ ελέγξτε αν η εγγραφή σας και οι ειδοποιήσεις σας παραμένουν ενεργές. Σας ευχαριστώ. Ο Ραντούγκα, ο οποίος στο παρελθόν έχει γίνει πρωτοσέλιδο για τα φιλόδοξα και αντισυμβατικά του έργα, έπαιξε κεντρικό ρόλο στο ονειρικό πείραμα επικοινωνίας της REM Space. Το 2023 προσπάθησε να εμφυτεύσει ένα μικροτσίπ στον εγκέφαλό του για να ελέγξει τα όνειρά του. Αν και το project ήταν επικίνδυνο, ο Ραντούγκα πίστευε ότι μία τέτοια τεχνολογία θα μπορούσε να αλλάξει την κατανόησή μας για τα διαυγή όνειρα. Χρησιμοποιώντας ένα τσίπ που εμφυτεύεται στον εγκέφαλό του, ο Ραντούγκα προσπάθησε να εξερευνήσει και να επηρεάσει την κατάσταση των ονείρων του. Ωστόσο, μετά από αρκετές εβδομάδες, αφαίρεσε χειρουργικά το τσίπ, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους για τον πειραματισμό του αυτόν. Αν και η αφιλεγόμενη έρευνά του δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα σε περιοδικά με επιστημονικές δημοσιεύσεις, όπως είπαμε και προηγουμένως, η αφοσίωσή του στην κατανόηση και την επέκταση των ορίων της επιστήμης των ονείρων έχει κερδίσει την προσοχή του κοινού. Ενώ το πείραμα της REM Space αποτελεί ένα ορόσημο, απαιτείται πρόσθετη έρευνα και επικύρωση για να επιβεβαιωθεί η αξιοπιστία της τεχνολογίας αυτής. Εάν αποδειχθεί αποτελεσματική, η ονειρική επικοινωνία θα μπορούσε να γίνει ένα πολύτιμο εργαλείο σε επιστημονικούς και εμπορικούς τομείς που κυμαίνονται από την ψυχολογία και τις νευροεπιστήμες μέχρι και την ψυχαγωγία. Ο κύριος στόχος της REM Space είναι να βελτιώσει την ικανότητα πρόκληση διαυγών ονείρων κατά παραγγελία, ένα σημαντικό βήμα σχετικά με τον στόχο της να ξεκλειδώσει το πλήρες δυναμικό της επικοινωνίας που βασίζεται στα όνειρα.